Ειδικά τώρα με τα 50 χρόνια, η επέτειος της εξέλιξης του Πολυτεχνείου μας θυμίζει τον αγώνα που έκαναν όλοι αυτοί οι αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Το μήνυμα που έχω να δώσω είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί οι προκλήσεις των καιρών και οι καταστάσεις που ζούμε, παρόλα τις διαφορετικές ιδέες που μπορεί να έχει ο καθένας, αυτά που μας ενώνουν είναι πιο δυνατά. Είναι η αγάπη για τη δημοκρατία, ο πόθος για την ελευθερία και η επιθυμία για δικαιοσύνη. Βλέπετε ότι 50 χρόνια μετά την εξέλιξη, το διαχρονικό σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία», αν και υποτίθεται ότι πρέπει να είναι γερασμένο, είναι μια διαχρονική αξία. Σήμερα είναι μια ιερή μέρα, γιατί μετά από 50 χρόνια από την ηρωική εξέργηση των σπουδαστών μας στο Πολυτεχνείο, εγώ δεν ήμουν σπουδαστής τότε, αλλά ήμουν με ομάδα με την γενιών της παροικίας μας και άλλων απόφοιτων έξω από το Πολυτεχνείο και ζήσαμε τα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κοινοβούλιο με ομιλίες των εκπροσώπων όλων των κομμάτων τιμά τη γιορτή και αντιπροσωπεία πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει πάει ήδη στο Πολυτεχνείο. Είχα την τιμή πέρυσι την ομιλία αυτή βασικός ομιλητής να ήμουν εγώ ως αντιπρόεδρος της Βουλής, αλλά και γιατί είχα ζήσει τα γεγονότα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο αγώνας των σπουδαστών μας τότε ήταν αγώνας για την πατρίδα, για τη δημοκρατία, για την ελευθερία. Δεν υπήρχε κανένας κομματικός σχηματισμός, καμιά πολιτική οργάνωση η οποία να σχεδίασε και οργάνωσε και να υλοποίησε την εξέργηση του Πολυτεχνείου. Ήταν αυθόρμητη εκδήλωση όλων των σπουδαστών και η λαχτάρα για ελευθερία και για δημοκρατία, όπως σας είπα. Λοιπόν, είναι λάθος όταν κατά καιρούς πολλοί προσπάθησαν να σφετεριστούν κομματικά την εξέργηση του Πολυτεχνείου, γιατί ήταν εξέργηση όλου του ελληνικού λαού. Έχετε πάρει και ένα ποίημα, κύριε Θανασίου. Ναι. Την πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου, το 1974, συγκλονισμένος από τα γεγονότα αυτής της βραδιάς, είχα γράψει αυτό το ποίημα για τον χαμένο αδελφό του Πολυτεχνείου. Εννοούσα βέβαια και τον Μυρογιάννη, αλλά είναι το αόριστο για όλα τα χαμένα παιδιά, το οποίο είχε θεωρηθεί το πρώτο, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα από τα τρία πιο επίκαιρα και συγκινητικά ποίηματα, το οποίο ανέγνωσε στο Κοινοβούλιο. Είναι συγκινητικές οι στιγμές και ήταν πολύ συγκινητικό και τα τραγούδια των παιδιών. Και εύχομαι τα παιδιά αυτά να γαλοχηθούν από τον αγώνα που κάναμε όλος ο ελληνισμός τότε και να μεγαλώσουν με αυτό το όραμα και το παράδειγμα των παιδιών του Πολυτεχνείου και έτσι να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τις δημοκρατικές ελευθερίες. Πριν 50 χρόνια δόθηκε ένας αγώνας για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, να έχουμε δημοκρατικά δικαιώματα και δημοκρατικά πολιτεύματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε σήμερα τον αγώνα αυτό ενάντια στα δικαιώματά μας, τόσο τα εργασιακά που έχουν καταπατηθεί, τόσο στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη συνέχεια να δώσουμε μάχη για την ακρίβεια που εκκρατεί σήμερα. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα να παλέψουμε για να σταματήσει ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, όπου χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά, νέοι και άμαχοι σκοτώνονται και πίσω αυτά οφείλονται συμφέροντα Αμερικανών και άλλων κρατών με αποτέλεσμα να θάβουν σήμερα την Παλαιστίνη. Για όλα αυτά λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είμαστε σε μια ετοιμότητα να πάσα στιγμή να δώσουμε μια μάχη για να κερδίσουμε το καλύτερο για μας και τα παιδιά μας. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία πραγματικά είναι αντιφατική, γιατί από τη μια σιωπής για να θυμηθείς όλα αυτά που συνέβησαν τότε με πραγματικά άοπλα κορμιά απέναντι σε τάγκς, και απ' την άλλη είναι μια μέρα που θέλεις να φωνάξεις δυνατά για τα δικαιώματα της δημοκρατίας. Εγώ δεν έχω να πω όλα αυτά που τετριμένα λέγονται. Δυστυχώς, τα ιδανικά του Πολυτεχνείου εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Αυτό που περνάει η κοινωνία σήμερα είναι πραγματικά μια μεγάλη, μειονεκτικά μάλλον, μια έλλειψη δημοκρατίας,
Και εκείνο που έχω να πω είναι ότι είναι πάντα επίκαιρα. Το Πολυτεχνείο ζει, ζει στις ψυχές όλων μας, όσοι το θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια και όσοι πραγματικά το τιμούμε κάθε χρόνο. Και πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη υποχρέωσή μας να μεταλαμπαδεύσουμε όλη αυτή τη μνήμη στα παιδιά μας. Σήμερα ο Δήμος Μυθιλινής, που είχε την ευθύνη οργάνωση της εκδήλωσης αυτής, τίμησε με παραπάνω πάθος, αλλά και με διαφορετικό τρόπο, με μουσικά δρόμενα, με αφίσα εποχής εκείνης, την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο του Πολυτεχνείου. Στέλνουμε μηνύματα από εδώ, στέλνουμε μηνύματα σε όλο τον κόσμο για μια ειρήνη των λαών και βέβαια πρωτίστως στέλνουμε μηνύματα στην Παλαιστίνη, που είναι μια εξόντωση πραγματικά ενός λαού, γενοκτονία, η οποία με όποια κετία κι αν υπήρχε έπρεπε να λυθεί πολιτικά, διπλωματικά και όχι αυτό το μακελιό. Υπό την έννοια αυτή, σήμερα τιμήσαμε το Πολυτεχνείο, τα παιδιά δώσαν την ολία το παρόν και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι παίρνουν συναισθήματα, παίρνουν οράματα από την ιστορία, αντλούν εικόνες, οπότε θα τις έχουν μια ζωή μαζί τους. Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, οι οποίοι όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην Χούντα των Συνταγματαρχών και στο πρόσωπό τους να τιμήσουμε και όλους τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Σήμερα η επέτειος είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία επαναλαμβάνει αυτάρεσκα το ποσοστό που πήρε στις τελευταίες εκλογές και εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες αντιπολίτευσης τρέπεται γοργά σε καθεστώς. Η δημοκρατία δεν κατακτιέται άπαξ και δεν την έχουμε δει απαντός. Τη δημοκρατία πρέπει να την περιφρουρούμε κάθε μέρα με τους αγώνες μας. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα, από το πρωί είμαστε στο χώρο εδώ πέρα στο μνημείο του Μιχάλη Μερογιάννη, το εργατικό κέντρο Σωματεία και άλλοι φορείς. Βάλαμε τις αφίσες μας, βάλαμε τις φωτογραφίες μας. Τιμάμε και εμείς αγωνιστικά τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια. Δυστυχώς το σύνθημα που έγραφαν οι πύλες του Πολυτεχνείου «Έξω το ΝΑΤΟ, έξω ΗΠΑ» σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, βλέποντας το Παλαιστινιακό λαό να σφαγιάζεται καθημερινά από το Ισραήλ, αυτό το κράτος δολοφόνο, ενώ σε λίγους μήνες θα συμπληρώσουν και άλλα 2 χρόνια από το πόλεμο που μένεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Όλο το απόγευμα, 7 η ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Σαφούς, να τιμήσουμε αγωνιστικά τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου. 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, την ιστορική εκείνη ημέρα, όπου οι φοιτητές όρθωσαν το ανάστημα ενάντια στο φασισμό, τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. Τα μηνύματα παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα. Κρατάμε την ιστορική παρακαταθήκη, αγώνες για ελευθερία ενάντια στον αυταρχισμό. Ας κάνουμε ησυχία παρακαλώ. Θα γίνει το προξητήριο νεκρών από το μικρό Χρήστο Ψωμά. Δημήτρης Θεοδόρας, 5,5 χρονών. Αλέξανδρος Παρτίδης, 16 ετών. Βασιλική Πεκιάρη, 17 ετών. Διομήδης Κομνηνός, 17 ετών. Στυλιανός Καραγεώργης, 19 ετών. Μιχαήλ Μυρογιάννης, 20 ετών. Τόριλ Μαρκρέτα Έγκερλαντ, 22 ετών. Ιωάννης Μικρόνης, ετών 22. Γεώργιος Σαμούρης, 22 ετών. Μάρκος Καραμανής, 23 ετών. Νικόλαος Μαρκούλης, 24 ετών. Βασίλειος Φάμελος, 26 ετών. Σπύρος Μαρίνος, 31 ετών. Δημήτριος Κυριακόπουλος, 35 ετών. Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, 43 ετών. Κυριάκος Παντελεάκης, 44 ετών. Γεώργιος Γεριτσίδης, 47 ετών. Ευστάθιος Κολυνιάτης, 47 ετών. Σπυρίδων Κοντομάρης, 57 ετών. Μιχαήλ Σοκράτης, 57 ετών. Αλέξανδρος Παπαθανασίου, 59 ετών. Δημήτρης Παπαϊωάννου, 60 ετών. Ανδρέας Κούμπος, 63 ετών.
Εκατερίνα Χειροπούλου, 76 ετών. Αθάνατη. Καλούμε και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για την κατάθεση του Στεφάνου. Να ακολουθήσουν τραγούδια από τη χοροδία του Αγημάτων. Για κάθε άδικο πόλεμο, για κάθε φασιστικό πόλεμο, για κάθε γενοκτονία της μεσαίας τάξης των φτωχών λαών. Και ας ευχηθούμε, αλλά όχι με ευχολόγια, με τη δικιά μας στήριξη
στη μνήμη των θυμάτων του Πολυτεχνείου και στη μνήμη των θυμάτων του άδικου πολέμου της Παλαιστίνης. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ενός λεπτού σιγή!